Που είστε κοντά μας εδώ, σε μια κρίσιμη καμπή για την πανδημία και στην Κύπρο αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και στον κόσμο. Έχετε να μας πείτε κανένα ευχάριστο νέο σε σχέση με το πώς πάμε? Γιατί πέρσι το καλοκαίρι είχαμε μηδενικά κρούσματα. Φέτος έχουμε και κρούσματα και θανάτους και ξανά τα συστήματα υγείας να πιέζονται. Στην Κύπρο ειδικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη εξάντληση, κυρία Επίτροπε. Όπως έχετε πει, είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για την πανδημία, θα έλεγα σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι τις τελευταίες εβδομάδες η επιδημιολογική εικόνα στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν την ίδια εικόνα που βλέπουμε και στην Κύπρο, μια μεγάλη αύξηση των νέων κρουσμάτων. Να σας πω ότι από την αρχή αυτής της εβδομάδας η μετάλλαξη Δέλτα είναι η μετάλλαξη η οποία πια κυριαρχεί. Για να πούμε και τα ευχάριστα, βρισκόμαστε τώρα στο σημείο όπου και η πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν το ανακοίνωσε προχθές. Έχουμε ήδη εμβολιάσει με πρώτη δόση το 70% των ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνω από 57% είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Αυτό σημαίνει ότι τα εμβολιαστικά προγράμματα συνεχίζουν να τρέχουν και να επιταχύνονται. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να υπάρχει φυσυχασμός. Είναι μία κατάσταση η οποία χρειάζεται να την παρακολουθούμε συνέχεια και ιδιαίτερα εξαιτίας αυτής της μετάλλαξης που, όπως έχετε δει, έχει αλλάξει τα δεδομένα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πρόληψης Ασθενειών του ECDC, στην παρακολούθηση που κάνουμε, αυτό που τονίζουμε συνέχεια είναι ότι πρέπει να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες πλήρως. Mm-hmm. Και το λέω το πλήρως, διότι πολλές φορές υπάρχει εντύπωση ότι μας προστατεύει η πρώτη δόση. Πλήρως, το συντομότερο δυνατόν και ταυτόχρονα τηρούμε και κάποια μέτρα όπως τις μάσκες ή τις αποστάσεις μέχρι να καλύψουμε αυτό το σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Οι περισσότεροι επιδημιολόγοι και ειδικοί, κυρία Κυριακίδου, επισημαίνουν την ανάγκη εμβολιασμού τρίτων χωρών, φτωχών χωρών, έτσι ώστε να μην μας προλάβουν τυχόν νέες μεταλλάξεις και η εμβολιαστική κάλυψη να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Κάτι το οποίο είδαμε να συμβαίνει και με την ειδική μετάλλαξη στην Ινδία. Αρκετοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη εξέφρασαν την ανάγκη να συνδράμουν οικονομικά έτσι ώστε να φτάσουν εμβόλια σε αυτές τις χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα ότι είμαστε εκείνοι οι οποίοι πρωτοπορούμε. Ποτέ δεν ήταν η Ευρώπη μόνο, η Ευρώπη πρώτη. Mm-hmm. Έχουμε από την αρχή, συμβάλλουμε στο COVAX, συνεργαζόμαστε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και να σας πω ενδεικτικά ότι περίπου εξάγουμε σε άλλες χώρες το ίδιο αριθμό εμβολίων που χρησιμοποιούμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε ποτέ μπει στη διαδικασία ότι δεν θα εξάγουμε και δεν θα βοηθήσουμε τις άλλες χώρες. Μιλούμε για μια πανδημία, μια πρωτόγνωρη κρίση δημόσιας υγείας που επηρεάζει όλο τον κόσμο. Ανά το παγκόσμιο. Και είναι φανερό ότι με τα δεδομένα όπως αλλάζουν πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ενισχύοντας και τις άλλες χώρες. Στην αρχή, κυρία Επίτροπε, δεν είχαμε εμβόλια. Να εμβολιαστεί ο κόσμος. Μετά είχαμε εμβόλια, δεν λειτουργούσαν οι πύλες, υπήρχαν διάφορα γραφειοκρατικά ζητήματα ή τεχνικά ζητήματα. Τώρα που έχουμε εμβόλια, λειτουργούν όλα σωστά, υπάρχει μια όχι μικρή μερίδα του πληθυσμού που διστάζει να πάει να εμβολιαστεί. Δεν θεωρείτε ότι έπρεπε να γίνει λίγη περισσότερη δουλειά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι, με ένα κεντρικό σχεδιασμό, να πιστούν οι άνθρωποι ότι είναι ασφαλές το εμβόλιο, είναι αποτελεσματικό? Μήπως έγινε λάθος σε αυτή τη διαχείριση, την ψυχολογική? Θεωρώ ότι αυτό που έχει σημασία είναι να μιλούμε μέσα από την επιστημονική τεκμηρίωση και αυτό κάνουμε από την αρχή για όλα τα εμβόλια και πριν να έχουμε την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων αυτό τονίζαμε και όταν υπήρχαν φωνές που λέγανε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν έχει ακόμη εγκρίνει το ένα εμβόλιο ή το άλλο, αυτό που λέγαμε από την αρχή είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός ο οποίος θα κρίνει ανεξάρτητα και επιστημονικά όταν ένα εμβόλιο μπορεί να δοθεί αυτή η άδεια, έγκριση για κυκλοφορία και για χρήση. Και αυτή συνεχίζει να είναι η θέση μας.
μας. Και θεωρώ ότι αυτή είναι και το μεγαλύτερο όπλο όλων μας απέναντι στην παραπληροφόρηση. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι στην αρχή υπήρχαν θέματα με την παραγωγή. Είναι και η πρώτη φορά που γίνεται μια παγκόσμια προσπάθεια μαζικού εμβολιασμού. Σήμερα έχουμε εμβόλια και αυτή ήταν και η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέχρι τον Ιούλιο να έχουμε παραδώσει αρκετές δόσεις εμβολίων, ώστε να μπορούμε να καλύψουμε το 70% του πληθυσμού και το πετύχαμε. Και θεωρώ ότι είναι ένας στόχος τον οποίο έχουμε πετύχει και για τον οποίο πρέπει να νιώθουν περήφανοι όλοι οι Ευρωπαίοι. Από εκεί και πέρα δεν είναι τα εμβόλια που θα σώσουν ζωές και δεν είναι τα εμβόλια που θα μας βοηθήσουν να βγούμε από αυτήν την πανδημία. Είναι εμβολιασμοί και πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στο να πολεμούμε απέναντι στην παραπληροφόρηση για να μπορούν να προχωρήσουμε και να έχουμε ίσως αυτόν τον εμβολιασμό. Ίσως απλώς η τεκμηρίωση και ο τεκμηριωμένος λόγος να μην έφτανε όμως. Και από τα στόματα κορυφαίων και γιατρών και πολιτικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρξε, να μην το πούμε μπάχαλο, γιατί δεν μας αρέσει πολλές φορές η λέξη, αλλά υπήρξε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία δηλαδή του σωστού μηνύματος, της σωστής τεκμηρίωσης με τον κόσμο. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι συχνά υπήρχαν διαφορετικά μηνύματα και αυτό δημιουργεί σύγχυση. Αλλά θα σας πω, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά και τη δική μου εμπειρία, είναι ότι τα δεδομένα αλλάζουν συνέχεια και διότι έχουμε να κάνουμε με μια πρωτόγνωρη κρίση και με έναν ιό ο οποίος και ο κοινός ο ίδιος μεταλλάσσεται συνέχεια, πολλές φορές οι ίδιοι επιδημιολόγοι, διότι εκεί στηριζόμαστε, έρχονται και αλλάζουν τις κατευθυντήριες γραμμές τους και εμείς πρέπει να τις υιοθετούμε. Από εκεί και πέρα, και έχετε δίκιο, υπάρχει αυτή η, θα έλεγα, διστακτικότητα σε αρκετά κράτη-μέλη. Δεν οφείλεται παντού στους ίδιους λόγους. Ναι. Γι' αυτό εγώ έχω επισκεφτεί ένα σημαντικό αριθμό κρατών-μελών, γι' αυτό βεβαίως και στην Κύπρο με όλες τις επαφές που είχα, στην προσπάθεια να αντιληφθούμε ποιοι είναι οι λόγοι που υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες, ώστε να βοηθήσουμε να αυξηθεί αυτός ο αριθμός των ατόμων οι οποίοι εμβολιάζονται. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι σε όλες τις χώρες οφείλεται αυτή η διστακτικότητα στους ίδιους λόγους. Πρέπει να ξέρεις τι γίνεται σε κάθε χώρα για να μπορείς επικοινωνιακά να δίνεις και τα σωστά μηνύματα. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον Υπουργό Υγείας, είχα την ευκαιρία χθες να επισκεφθώ το κέντρο αναφοράς, το νοσοκομείο αναφοράς στην Αμόχουστο, να επισκεφθώ το πρώτο walk-in στην Αγία Νάπα, το οποίο είδα με πόσο ζεστά έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο, αλλά είχα και την ευκαιρία να μιλήσω και με πολίτες οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Και, τι σας είπαν. Και υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Γι' αυτό αυτά τα μηνύματα πρέπει να συνεχίσουμε, διότι θεωρώ ότι μόνο μέσα από τη σωστή, τα ξεκάθαρα μηνύματα και την επιστημονική τεκμηρίωση θα μπορέσουμε να φτάσουμε στους στόχους που εμείς θέλουμε. Ναι. Και να αντιληφθούμε ότι αυτό μας αφορά όλους. Σωστό. Αυτή η μάχη μας αφορά όλους. Και μαζί θα μπορέσουμε να τη δώσουμε. Δεν είναι ούτε μόνοι τους οι επιστήμονες, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει όλοι μαζί. Και η τοπική αυτοδιοίκηση, θα έλεγα και το Υπουργείο Υγείας και οι επιστημονικές ομάδες και η Εκκλησία, όλοι μαζί πρέπει να συνδράμουμε, ώστε να βοηθήσουμε, ώστε να μπορούμε το συντομότερο δυνατόν να φτάσουμε στους στόχους. Συζητάμε, κυρία Κυριακίδου, για τα εμβόλια, για τους εμβολιασμούς σε θεραπεία κατά του κορονοϊού. Έχουμε κάτι νεότερο? Βεβαίως, έχουμε προχωρήσει μετά από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα εμβόλια, που θεωρώ ότι ήταν πιθανότατα και μία από τις πιο ουσιαστικές πετυχημένες δράσεις Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Έδειξε το τι μπορούμε να πετύχουμε και 27 μαζί, διότι αν δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Στρατηγική, όπως βλέπετε και με την έλλειψη εμβολίων που υπήρχε στην αρχή, οι μικρές χώρες και οι μέτριες χώρες θα είχαν μεγάλα θέματα στο να έχουν εξασφαλίσει εμβόλια έγκαιρα. Μας έχουν ζητήσει τα κράτη-μέλη και έχουμε ήδη προχωρήσει σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη θεραπευτική στρατηγική. Ήδη μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων έχουν σε κυλιόμενη αξιολόγηση 4 πιθανά θεραπευτικά σχήματα και ελπίζω μέχρι τον Οκτώβριο τουλάχιστον 3 θεραπευτικά σχήματα να μπορούμε να έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τα οποία μετά θα υπάρχουν διαθέσιμα ταυτόχρονα και στα 27 κράτη-μέλη. Αυτά τα θεραπευτικά σχήματα, αν μπορείτε να μας πείτε κάτι περαιτέρω,
θα έχουν να κάνουν για τους ασθενείς με COVID ή για όλο τον πληθυσμό? Όχι, θα έχουν να κάνουν, η δική μου πληροφόρηση που έχω τώρα, μιλούμε για θεραπευτικά σχήματα που θα έχουν να κάνουν με άτομα τα οποία πιθανόν να έχουν μόλις νοσήσει με COVID και να βοηθούν στο να μην χρειαστεί να νοσηλευτούν και να έχουν έτσι μια επιδείνωση της κατάστασής τους. Αλλά βρίσκονται ακόμη σε μια κυλιόμενη αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Εγώ στόχος που έχω βάλει είναι ότι θα ήθελα μέχρι τον Οκτώβρη να έχω τουλάχιστον 3 εγκεκριμένα θεραπευτικά σχήματα. Μάλιστα. Εμβόλια, ταμπούν αλλά εμβόλια στη μάχη. Είμαστε στο τέλος των διαπραγματεύσεων με ακόμα δύο εταιρείες, με τη Βαλνέβα και την Novavax. Ελπίζω μέσα στις επόμενες εβδομάδες να έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε. Έχουμε ήδη 4, θα προσθεθούν ακόμα 2, πιθανότατα ακόμη 1 ως το τέλος του χρόνου. Στόχος είναι να έχουμε αυτό το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο. Έχουμε υπογράψει τη συμφωνία με την BioNTech Pfizer για το τέλος του χρόνου και το 2022-2023 για 1,2 δισεκατομμύρια δόσεις, ώστε αν χρειαστούμε ενισχυτική δόση ή εμβόλια τα οποία είναι προσαρμένα σε μεταλλάξεις να είμαστε έτοιμοι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια καθημερινή μάχη. Αλλά και πάλι θα πω ότι εδώ το στοίχημα το μεγάλο είναι να πείσουμε τους πολίτες να εμβολιαστούν. Όλους τους πολίτες. Και να φτάσουμε στο σημείο που πραγματικά να έχουμε μια προστατευτική ασπίδα, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά σε όλες τις χώρες. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Κυριακίδου, για την εδώ παρουσία σας. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να πω ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και να σας πω επίσης ότι θέλω να σας ευχαριστήσω για την σωστή, τεκμηριωμένη πληροφόρηση. Είσαστε μεγάλη στήριξη για μας και εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας δίνουμε τις πληροφορίες ώστε να μπορείτε και εσείς να δίνετε αυτά τα μηνύματα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν.